διαφορετική από αυτή που μέχρι τώρα ξέρανε στην πόλη μας. Καταθέτουμε αυτή την πρόταση για τις εκδηλώσεις στο πάρκο του Παυσιλίπου με την ονομασία «Το Παυσίλιπο του Άι Βασίλη». Η εκδήλωση θα διαρκεί από την 1η του Δεκέμβρη έως τις 7 του Γενάρη. Ο χώρος που θα παραχωρηθεί θα είναι το πάρκο του Παυσιλίπου, όχι το κέντρο, και ένα μέρος της πλατείας του Αδέντα Πλαστήρα. Στο επιχειρηματικό σχέδιο θα προβλέπεται. Η δημιουργία ξύλινων σπιτιών, ώστε να έχουν δυνατότητα οι ιδιώτες να τα αξιοποιήσουν για τις επιχείρησεις τους. Συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν το σπίτι του Άι Βασίλη και των Ξωτικών, το σπίτι του Άι Βασίλη, το ταχυδρομείο του Άι Βασίλη, παιχνιδότοπος για αμαία, παιχνιδοέκθεση, ξυλοπόδαρος, κλόου, θέατρο σκιών, χώρος για ζωγραφική με θέματα Χριστούγεννα, αναβίωση παιδικών παιχνιδιών, παραμύθια της γιαγιάς και του παππού, χώρος για τον Σταύρο των Αλόγων του Άι Βασίλη, ο φούρνος των Ξωτικών, χώρος για μικρό σινεμά και μικρό θέατρο, παραδοσιακά συγκροτήματα, χριστουγεννιάτικη αγορά, φουσκωτά, καρουζέλ, καθημερινές εκδηλώσεις διαφόρων δώρων, σημεία συλλογής δώρων προϊόντων με σκοπό τη δωρεά προσφορά σε αναξιοπαθούντες οικογένειες, κοινωνικό παντοπολείο. Στόχος του όλου αυτού εγχειρήματος είναι να καταστήσουμε την καρδίτσα πόλο προσέγγισης τουριστών, επισκεπτών από όλη την Ελλάδα με όλες τις θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και την τόνωση της τοπικής αγοράς. Το πάρκο Παυσιλίπου θα διακοσμηθεί σύμφωνα με το εορταστικό πνεύμα του Χριστουγέννου. Τη σύμβαση παραχώρηση θα είναι για 3 χρόνια με δικαίωμα επέκτασης για άλλα 2 χρόνια με επαναδιαπραγμάτευση των όρων. Ο Δήμος θα εισπράξει τον πρώτο χρόνο 10.000 ευρώ, τον δεύτερο 13 και τον τρίτο χρόνο 13.000 ευρώ. 16.000 ευρώ συγγνώμη. Για το αντίστοιχο ποσό θα προσκομίζεται η Εγγυητική Τράπεζα ίσης αξίας με την υπογραφή της σύμβασης. Οι δαπάνες διαμόρφωσης φύλαξης του χώρου βαρύνουν τον ανάδοχο. Εδώ η επόμενη παράγραφος θα μου επιτρέψετε, γιατί αφού κράζοντας την τοπική κοινωνία το διαμορφώσαμε ως εξής, και χθες το πρωί επικοινώνησα με την γραμματεία του Προεδρείου, αλλά η κυρία Ζάρα έλειπε και είπαμε να το αναφέρω εδώ. Θα υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών στον χώρο του Παυσιλίπου. Ενώ η προηγούμενη μου εισήγηση έλεγα χαρακτηριστικά για την ομαλή και ανέξοδη είσοδο στο κέντρο του Παυσιλίπου των μόνιμων καμώνων, θα εφοδιαστούν με κάρτα εισόδου. Δεν θα ισχύσει αυτό, αν και εφόσον το σώμα αποφασίσει την ενέργεια διαγωνισμού για το παραπάνω εγχείρημα. Θα υπάρχει λοιπόν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών στον χώρο του Παυσιλίπου. Θα τηρηθούν απαραίτητα οι προβλεπόμενοι από τον νόμο όροι ασφάλειας των πολιτών, καθώς και οι όροι ασφαλείας του χώρου. Η ασφάλιση και η ομαλή λειτουργία του χώρου και των εγκαταστάσεων βαρύνει τον ανάδοχο. Εάν λειτουργήσει παγοδρόμιο, αυτό θα γίνει με νέα παροχή ρεύματος που θα βαρύνει τον ανάδοχο. Προκειμένου να προχωρήσουμε στην δημοκράτηση του ενλόγου εγχειρήματος, το τονίζω και πάλι στην δημοπράτηση, ζητάμε την ψήφιση της πρότασής μας από το Δημοτικό Συμβούλιο.